Τον εκβιασμό της Βουλγαρίας δέχτηκαν τα Σκόπια προκειμένου να αρθεί το βουλγαρικό βέτο στην έναρξη ενταξιακών συνομιλιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα Σκόπια αποδέχτηκαν το βουλγαρικό αίτημα να συμπεριληφθεί και η Βουλγαρική στις εθνικές ομάδες που συμπεριλαμβάνονται στο Σύνταγμα της χώρας. Ωστόσο, αυτό θα γίνει στο τέλος της διαπραγματευτικής διαδικασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν θα απαιτηθεί τα Σκόπια να κάνουν αναδιάρθρωση στο Σύνταγμα προκειμένου να εναρμονιστεί με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και κεκτημένο. Την ανακοίνωση έκανε ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων Κοβάτσευσκι. Πρόκειται για μια τεράστια νίκη του βουλγαρικού εθνικισμού, καθώς έχουμε την επιστροφή του βουλγαρικού αλυτρωτισμού στα Βαλκάνια. Οι Βούλγαροι με αυτόν τον τρόπο πέτυχαν να γίνουν η τρίτη εθνότητα των Σκοπίων, κάτι το οποίο η Ελλάδα πόλεμα να μην γίνει από την ημέρα που έγινε η Βουλγαρία κράτος.